Κυρίες και κύριοι, και αν μου επιτρέπουν και οι φίλοι μας που θα συμμετέχουν στην εκπομπή, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους σήμερα για την εξέλιξη της υπόθεσης στο ματωμένο χωριό. Υπάρχει εξέλιξη, Βελβεδιό, στρατή. Στο ματωμένο σπίτι. Στο ματωμένο σπίτι όπου μέχρι πρότινος ζούσε η Ανθή, μητέρα τριών παιδιών, σύζυγος του Τάσου, και εδώ γράφτηκε το τέλος του βιβλίου της ζωής της. Να πούμε πολύ γρήγορα ότι είναι σε εξέλιξη η απολογία του σύζυγοκτόνου, του Τάσου, στο δικαστικό Μέγαρο στην Κοζάνη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, περιήβρηση μνήμης νεκρού, παράνομη όπλοκατοχή. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Στρατή, σε λίγο κοντά μας, όπως ήδη βλέπετε, να σας πω απλά ποιους θα έχουμε. Μένω, αν μου επιτρέπεις, σε δευτερόλεπτα. Είναι η κυρία Παρασκευή Σαββίδη, δικηγόρος της οικογένειας της Κλιπούσης, της Ανθής. Ο συνεργάτης της, ο κύριος Δημοσθένης Σαράτσης. Ο Μίλτος Ζορμπάς, ο οποίος ήταν ένα πολύ στενός φίλος της Ανθής. Ήταν μαζί, όπως θα ακούσουμε, και σε κάποιες δραστηριότητες αθλητικές. Και βεβαίως ο κύριος Νίκος Στέτος, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Βελβεντού, κοινός φίλος και του Τάσου και της Ανθής, έχει πολλά να μας πει και έχω την αίσθηση ότι αξίζει να τον ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το τι συνέβαινε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις μεταξύ των σχέσεις. Στρατή, θα ζητήσω την υπομονή σας. Δυστυχώς με πιέζει η ροή να πάω σε διαφημίσεις, καθώς υπάρχει και μία εξέλιξη στο Πέραμα, όπου βρίσκεται η συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου, όπου πριν από λίγα λεπτά της επιτέθηκαν κάτοικοι στο Πέραμα, κυρίες και κύριοι, τραβώντας τα καλώδια του τηλεοπτικού σταθμού Ε. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η εικόνα. Όχι, ακόμα παλεύει, κυνηγάνε την συνάδελφο Ντίνα Καραμάνου στο Πέραμα. Δεν το γνωρίζουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, δεν απαντούν οι συνάδελφοι τα τηλέφωνα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ειδοποιηθεί και η ελληνική αστυνομία, παρακαλώ, να βοηθήσει τους συναδέλφους του τηλεοπτικού σταθμού Ε, καθώς βρίσκονται εκεί τόσο η συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, είναι στην περιοχή όπου ήταν το σπίτι της άτυχης Άνθης, αλλά επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι βρίσκονται τόσο οι τεχνικοί και οι συνάδελφοι, οι οποίοι χρειάζονται την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα να επικοινωνήσουμε και εμείς με την αστυνομία, παρακαλώ. Στρατή, δες και εσύ τι ακριβώς συμβαίνει από το κλίμα της άτυχης Ανθής, που δεν το νομίζω, από το οικογενειακό κλίμα, τι συμβαίνει στο Πέραμα με τη συνάδελφο, και επιστρέφουμε αμέσως, γιατί υπάρχουν εξελίξεις τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Πέραμα. Πάμε, παιδιά, στις διαφημίσεις.